Πριν πω στην εισήγηση, να πω ξανά ότι η αξιοπιστία του καθενός μας κατακτάται με τον λόγο και το έργο του. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μέρα που αισθάνεσαι ικανοποίηση. Όταν κουράζεσαι και όταν παλεύεις και έρχεται ένα αποτέλεσμα που μπορεί να μην σε ικανοποιεί και 100%, λες ότι αξίζει. Εδώ τι είχαμε? Είχαμε εργαζόμενους οι οποίοι για χρόνια ολόκληρα στην πάλη για το αυτονόητο. Να έχουν μία δουλειά, να ξυπνάς και να πας στη δουλειά σου και να μην είσαι μπες ψυχή, βγες ψυχή. Θα βγει το πρόγραμμα, δεν θα βγει το πρόγραμμα. Θα ανανεωθεί, δεν θα ανανεωθεί. Θα μας δώσουν τα χρήματα, δεν θα μας δώσουν τα χρήματα. Άρα και σε αυτό τι κάναν? Έναν επίμονο, συνεχή αγώνα, ο οποίος ήταν παραδειγματικός, όχι μόνο στην Πάτρα, πανελλαδικά. Επίμονος και συνεχής, το οποίο σήμερα τι κάνει? Κονιορτοποιεί όλους αυτούς που λένε καθίστε στα αυγά σας, μην κουνιέστε, καθίστε και θα σας το φέρουνε το φαγητό στο πιάτο. Τι αποδεικνύεται σήμερα? Αυτό που αρνιόντουσαν πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια, γίνεται πραγματικότητα. Το χαρίσανε κανείς? Εάν δεν αγωνιζόντουσαν οι εργαζόμενοι, θα είχαμε έστω και με αυτές τις προϋποθέσεις αυτή την εξέλιξη? Δεν είναι ένα παράδειγμα που το πρέπει να το παίρνουν υπόψη τους όλοι οι εργαζόμενοι, ότι ο αγώνας φέρνει αποτελέσματα και είναι αποτέλεσμα αγώνα και αυτή η εξέλιξη? Άρα λοιπόν να το κρατήσουμε, γιατί ο αγώνας δεν τελειώνει εδώ πέρα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και για το μεροκάματο και να υπάρχει δουλειά για όλους. Υπάρχουν παιδιά από πίσω. Και επομένως λέμε ότι να το ένα το αποτέλεσμα. Να πω κάτι άλλο πάλι. Υπάρχει αγωνία στους κυβερνώντες για το τι θα γίνει με το βοήθεια στο σπίτι? Εάν υπάρχει αγωνία αυτή, θα διασφάλιζαν να υπάρχει λειτουργία αυτής της δομής με προσλήψεις προσωπικού, να υπάρχει συνέχεια. Συνταξιοδοτείται κάποιος, μπορούμε να προσλάβουμε κάποιον στη θέση του? Μειώνεται το προσωπικό το οποίο έχουμε, πανελλαδικά λέω και στην πόλη μας. Θα μπορέσουμε να κάνουμε ανάπτυξη τέτοιας δομής? Οι ανάγκες μεγαλώνουν, τα μοναχικά άτομα αρχίζουν και περισσεύουν, οι δυσκολίες αυξάνονται. Αν κάποτε κάποιος είχε ένα βιωτικό επίπεδο μεγαλύτερο και έλυνε διαφορετικά τα προβλήματα, σήμερα δεν μπορεί και έχει ανάγκη τη βοήθεια ακόμα περισσότερο. Μπορούμε να το ικανοποιήσουμε? Όχι. Είναι αποτέλεσμα του αγώνα, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν πίσω. Αυτό είναι. Έχω ζήσει επανειλημμένα αυτή την μάχη που δίνανε και την παρουσία των υπουργών. Οι ίδιοι υπουργοί που φτιάξαν την τροποποίηση πριν από χρόνο δεν λέγαν το ίδιο πράγμα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ήτανε. Λέμε για τον αγώνα. Αφήστε τα μνημόνια και τα τέτοια. Αφήστε την αιχμαλωτησία. Ξέρουμε, οι αγώνες δώσανε στους εργαζόμενους που είναι στην καθαριότητα και που κέρδισαν και αυτοί να, με τον ίδιο τρόπο, με τους αγώνες τους, πετύχανε αυτή την εξέλιξη. Αυτό λοιπόν είναι. Το κρατάμε λοιπόν και θα χρειαστούμε περισσότερους αγώνες για να έχουμε αυτά που δικαιούμαστε. Δεν χρειαζόμαστε, δεν υπάρχει ελεημοσύνη. Είναι ανάγκη να υπάρχει δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, οι δήμοι να είναι συγκροτημένοι, οι υπηρεσίες τους οργανωμένοι, να υπάρχουν τα χρήματα τα αναγκαία για να κάνεις τις λειτουργίες, και αυτά είναι αυτονόητα. Και κλείνω, ναι, να σπάσουμε και τα όρια. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία νόμους φτιάχνουνε, συντάγματα αλλάζουνε, αλλά σε ποιανού όφελος? Ας αλλάξουν τα συντάγματα τους που τα ετοιμάζουν και να λένε ότι κάθε ένας εργαζόμενος που πιάνει δουλειά δεν χρειάζεται να μπαίνει η ψυχή του και να βγαίνει, αλλά να είναι μόνιμος. Μπήκε σε μια δουλειά μόνιμος, με τα όποια κριτήρια. Και να έχουμε και να υπάρχει δουλειά για όλους και να μην υπάρχει αγωνία σε κανέναν. Και φυσικά, επειδή βλέπω άγχος,
Εμείς να ξέρετε ότι τον αγώνα που κάνουμε για τους εργαζόμενους δεν ζητούμε ανταμοιβή. Εμείς είναι η αντίληψή μας, η ιδεολογία μας. Για μας ο εργαζόμενος είναι μεγαλείο. Αυτός είναι που κάνει, πρέπει να κάνει κουμάντο. Αυτός είναι ο προτεργάτης. Αυτός είναι η ψυχή της κοινωνίας μας. Και γι' αυτό τον κάνουμε. Δεν θέλουμε τίποτα. Γιατί αυτή είναι η δύναμη. Αυτό είναι που μας ανεβάζει και μας δίνει το κουράγιο να παλεύουμε. Τίποτα άλλο. Δεν χρειαζόμαστε επομένως καμιά ανταμοιβή. Και μην έχετε αγωνία λοιπόν κάποιοι που εξακολουθούν. Τα χρόνια περάσανε και ξαναπεράσανε, αλλά συνεχίζουν να επιμένουν και να έχουν το μυαλό τους προσανατολισμένο σε αυτά που είχαν από το παρελθόν. Εμείς δεν αυτά τα ξεπεράσουμε και χρειάζεται να τα ξεπεράσουμε όλοι. Και μακάρι να υπήρχε αυτή η πρόοδος σε όλους μας εδώ μέσα που είμαστε και να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα. Να υπάρχει δουλειά για όλους, διότι υπάρχει δυνατότητα. Είμαι πολύ χαρούμενος, αγαπητές συναδέλφιζες που είσαστε εδώ πέρα και συνάδελφε. Πολύ χαρούμενος, γιατί πραγματικά βλέπω πρόσωπα τα οποία τα έβλεπα και πριν να μην έχουν εκείνο το άγχος. Και μακάρι και να μην έχουμε καμία απώλεια σε αυτό το οποίο το σύστημα, γιατί δυστυχώς με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα έχουμε μεγάλο αριθμό με απώλειες. Εάν έχουμε όμως απώλειες, ο αγώνας εδώ είναι ξανά. Ξανά η συνέχιση. Δεν σημαίνει ότι επειδή τον εγκρίναν. Και οι νόμοι αλλάζουν και τα πάντα αλλάζουν. Αρκεί να έχουμε ενότητα. Να μην χωριζόμαστε, να μην κοιτιόμαστε, να μην ξεψηρίζουμε ένας τον άλλον. Εσύ είσαι Νέα Δημοκρατία, εσύ είσαι Πασόκ, εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ, εσύ είσαι ΚΚΕ. Όχι, είμαστε εργαζόμενοι. Ο εργαζόμενος αν έχει ενότητα, τα κονιορτοποιεί όλα. Χρειάζεται να το φυλάμε στο σκόρι οφθαλμού. Διότι αυτό δίνει τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα και αυτό το είχατε στις κινητοποιήσεις σας. Γι' αυτό και πήρατε αυτό που πήρατε.